Η απάντηση νομίζω είναι πάλι από τον Άγιο Πορφύριο, τον έχουμε πει ήδη, ότι δεν χρειάζεται να δείξεις κάτι. Αν εσύ το βιώνεις, ο άλλος το καταλαβαίνει η ψυχή του. Μπορεί να δείχνει εξωτερικά αρνητικός, αλλά στο βάθος του σε παραδέχεται. Η αρετή γίνεται αντιληπτή. Δεν χρειάζεται να βγάλει κανείς σάλπικα έτσι, και να φωνάζει και να λέει «Ελάτε να με δείτε τι ανάρετος είναι». Αυτό μπορεί να είναι και φαρισαϊσμός, έτσι. Αυτό κάνουν οι Φαρισαίοι. Ο άνθρωπος του Θεού αθόρυβα κινείται, αλλά γίνεται αντιληπτός. Δεν μπορεί να κριστεί, γιατί η χάρη τον προδίδει. Βλέπετε, οι Άγιοι φεύγανε στις ερήμους, απομονωνόντουσαν και τους έβρισκε ο κόσμος, τους κυνηγούσε στην κυριολεξία. Λοιπόν, αν είναι κάποιοι αρνητικοί, μπορεί εξωτερικά να δείχνουν έτσι, αλλά στο βάθος καταλαβαίνουν. Και επιτέλους, αν τώρα δεν καταλαβαίνουν, θα καταλάβουν αργότερα. Έτσι, αν έχουν τόσο μεγάλη τύφλωση, ας πούμε, και τόσο μεγάλο πάθος. Όπως είχαμε και τέτοια περιστατικά, τέτοια παραδείγματα, έτσι, από τους ειδωλολάτρες, που βλέπανε ολοφάνερα θαύματα στους μάρτυρες, για παράδειγμα, και τους λέγανε ότι είναι μάγοι. Αποδίδανε, δηλαδή, την ενέργεια του Θεού στον διάβολο. Και αυτό είναι βέβαια βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Τόσο διαστραμμένη ψυχή είχαν. Αλλά λίγο αν ο άνθρωπος έτσι, ας το πούμε, κινηθεί προς τον Θεό, έτσι με μια καλή διάθεση, μια καλή προαίρεση, τότε αντιλαμβάνεται την αλήθεια. Και ο Θεός τον βοηθάει πάρα πολύ.